Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρο των νοσοκομιακών ιατρών Μαγνησία, κ. Καφτούρα. Σύμφωνα με τον κ. Καφτούρα, το νοσοκομείο του Βολίου βρίσκεται υποκατάρρευση, μια αντέχοντα να αντέξει την πίεση που ασκείται από την έκρηξη κρουσμάτων. Από πλευρά τη Επιτροπή των Ειδικών και τη Κυβέρνηση επισημαίνεται πάντω ότι ο εμβολιασμό είναι απαραίτητο. Για το νοσοκομείο, οι ιατροί επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει δραματική. Οι ασθενεί ξεπερνούν του 110. Το νοσοκομείο είναι υποκατάρρευση, αλλά τελευταία στιγμή έγινε μια κινητοποίηση και φαίνεται πω κάτι πάει να γίνει. Γίνονται συμφωνίε με ιδιωτικέ κλινικέ. Φτάσαμε στο ταβάνι, λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί. Σε ένα πόλεμο δίχω στρατιώτε και δίχω πολεμοφόδια. Τα πολεμοφόδια είναι το οξυγόνο, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο του Βόλου μετακινήθηκε πνευμονολόγο από το κέντρο υγεία Βόλου. Το Αχυλοπούλιο, που δίνει εδώ και καιρό τη μάχη με τον κορονοϊό, χωρί την παρουσία πνευμονολόγου πρέπει να ενισχυθεί. Μετά την επίσκεψη τη αναπηρώτρια Υπουργού Υγεία Μίνα Γκάγκα, στην οποία οι γιατροί του νοσοκομείου Βόλου ανέλησαν την τραγική κατάσταση που επικρατεί και σοβαρέ ελλείψει ιατρικού προσωπικού, οι πρώτε βασικέ ανάγκε καλύφθηκαν σε μερικό βαθμό. Επίση, τι επόμενε ημέρε αναμένεται στο νοσοκομείο Βόλου και παθολόγο από το Δομοκό, προκειμένου να συνδράμει στον πόλεμο με την πανδημία. Το επόμενο σημαντικό βήμα που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι να αποσυμφορηθεί το Αχυλοπούλιο, προκειμένου οι ασθενεί να την χάνουν τι καλύτερε δυνατή περίθαλψη και να μπορέσουν οι υπάρχοντε ιατροί να είναι πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί. Οι επόμενε ημέρε για το νοσοκομείο Βόλου ίσω να είναι και οι σημαντικότερε σε αυτή την άνηση μάχη που δίνει με την πανδημία, Καθώ θα φανεί αν θα γίνουν πράξη διαβεβαιώσει τη αναπληρώτρια υπουργού, εάν θα χρειαστεί να γίνει επίταξη ιατρών του ιδιωτικού τομέα και πόσοι θα είναι αυτοί, και τέλο το πιο δύσκολο εγχείρημα η μεταφορά των ασθενών σε ιδιωτικέ κλινικέ, καθώ η βαριά του νόσηση σχεραίνει την επιχείρηση τη μεταφορά του.